En el nombre de tu Padre, leemos que tú fueres plagno. En el nombre de tu Allah, tu Padre, leemos que tú fueres plagno. Tu Ramazán y ne, o menos tus latrías que tus argasías. Afto, afto sin o títulos tus simirinismas, o tus simironomas, querigmatos, tus parasquivis. Y δόξα ανήκει στον Αλλά, τον Κύριο του Σύμπαντος που είπε στο ερώτο βιβλίο «Ω εσείς που πιστεύετε, η νηστεία είναι υποχρεωτική για σας όπως υποχρεωτική ήταν και, εκείνος, και για εκείνους που έχουν έρθει πριν από σας για να γίνετε ενάρετοι. Μαρτυρώ ότι δεν υπάρχει άλλος Θεός παρά μονάχα ο Αλλά, και μαρτυρώ επίσης ότι ο προφήτης ο Μουχάμεντ είναι ο δούλος του και οι προφήτες του και είναι απεσταλμένος του. Ο προφήτης την ειρήνη και την ευλογία του Αλλά να έχει είπε «Όποιος νηστεύει το Ραμαζάν με πίστη και πράττει το καλό έργο, ο Αλλά θα το συγχωρήσει όλες του τις αμαρτίες». Ο Αλλά έχει δώσει στους δούλους του πολλές καλές εύνοιες σε ευλογημένες εποχές, όπου και, αν, όπου και η ανταμοιβή από τον Αλλά θα είναι διπλάσια σε αυτές τις μέρες. Ο προφήτης την ευλογία του Αλλά να έχει, είπε, ο Αλλά έχει καλές εποχές του χρόνου. Αν πετύχει κανείς από εσάς αυτές τις καλές εποχές, δεν θα ταλαιπωρηθεί ποτέ ξανά. Το Ραμαζάνι θεωρείται μία από αυτές τις καλές εποχές. Είναι ο καλύτερος μήνας και οι μέρες του είναι οι καλύτερες μέρες και οι πιο ευλογημένες. Ο προφήτης την ευρύνη και την ευλογία του Αλλά να έχει πάντα χαιρότανε για τον ερχομό του μενός αυτού, επίσης η συντροφή του. Ο Αμπου Χουρέιρα αφηγήθηκε ότι ο προφήτης είπε «Σας ήρθε ο ευλογημένος μήνας που σας επιβάλλει ο Αλλά να τον εστεύετε. Είναι ο μήνας που ανοίγονται οι πύλες των ουρανών και κλείνονται, σφραγίζονται δηλαδή, οι πύλες της κόλασης. Αλλά συνδύνονται οι σατανάδες». Και περιέχει μία νύχτα που θεωρείται μία από τις καλύτερες νύχτες. Είναι μία νύχτα που είναι καλύτερα από χίλιες νύχτες. Είναι η Λέιλατουλ Κάντρ. Όποιος στηρείται το καλό του μήνους αυτού, θα στηρηθεί κάτι πολύτιμο. Έτσι είπε ο προφήτης. Οι σύντροφοι του προφήτη πάντα παρακαλούσαν τον Αλλά να τους δώσει την δυνατότητα να παραμένουν στη ζωή μέχρι να αναστύψουν το μένα του Ραμαζανίου και να τους καθοδηγήσει στο να κάνουν καλές πράξεις. Ο Ιμπν Ράτζαπ είπε «Πολλοί ευσεβείς πιστοί καλούσαν πάντα τον Αλλά για 6 μήνες με σκοπό να το δώσει τη δυνατότητα να αναστέψουν το Ραμαζάνι και 6 μήνες μετά παρακαλούσαν επίσης για να δεχτεί την νηστεία τους. Δηλαδή την νηστεία που κάνουν το μήνα αυτό. Ο Ιάχια Ιμπν Καθίρ είπε «Τις παρακλήσεις των πιστών ανθρώπων για το μήνα αυτού, αναφέρει δηλαδή, είπαν, έλεγαν, «Θεέ μας, παρέδωσέ μας αυτό το μήνα». Και παρέδωσέ τον σε εμάς και δείξω τον από εμάς». Δηλαδή να δεχτεί ο Θεός την νηστεία του μενός αυτό από αυτούς. Ο Τζάμπερ Μπν Αμπντουλά αφηγήθηκε ότι ο προφήτης την ειρήνη και την ευλογία του Αλλά να έχει, είπε, καθώς ανέβηκε δηλαδή τα σκαλοπάτια του άμβωνα, όταν πάτησε ο προφήτης το πρώτο σκαλοπάτι είπε «Αμήν». Και όταν πάτησε το δεύτερο σκαλοπάτι είπε «Αμήν» και έκανε το ίδιο πατώντας και το τρίτο σκαλοπάτι. Τότε τον ρώτησαν οι συντροφοί του, ο προφήτη του Αλλά, «Σε ακούσαμε να πεις 3 φορές αμήν». Αμέσως απάντησε ο προφήτης, «Ήρθε ο Γαβρίλης και μου είπε, βασανίζεται εκείνος που θα περάσει τον μήνα Ραμαζάν χωρίς
να του συγχωρεθούν όλες οι αμαρτίες του. Και εγώ του είπα αμήν. Με την ευκαιρία του ερχομού του μενούς αυτού πρέπει να μιμηθούμε τις πράξεις του προφήτη και των συντρόφων του. Πρέπει ο άνθρωπος να έχει μέσα του τις καλές πράξεις και να τις έχει μέσα στο δικό του υποσυνείδητο, διότι ο προφήτης είπε όλες οι καλές πράξεις γίνονται με βάση την νίγια, δηλαδή το υποσυνείδητο του ανθρώπου, την νίγια του. Γι' αυτό όποιος η νίγια του είναι να αφαισιωθεί στον Αλλά και στον Αποσταλμένο του, τότε η νίγια του θα είναι προς τον Αλλά και τον Αποσταλμένο. Και όπως η αφοσίωσή του γίνεται για τη ζωή ή για τη μία γυναίκα, τότε η επιθυμία του θα είναι προς εκεί. Δηλαδή η αφοσίωσή του θα είναι στη ζωή και στις γυναίκες. Ο Αμπού Χουρέιρα αφηγήθηκε ότι ο προφήτης του Αλλάχ είπε, ο Αλλάχ είπε, ο άνθρωπος έχει την ευθύνη για των πράξεών του, εκτός από την νηστεία, διότι γίνεται για χάρη του Αλλάχ και ο Αλλάχ ανταμεύει τον άνθρωπο για την νηστεία αυτή. Γιατί είναι κάτι μυστικό που γίνεται ανάμεσα στον Αλλάχ και τον άνθρωπο. Πρέπει όμως το μάνας να κάνει καλές πράξεις και να τηρήσει ο άνθρωπος όλα αυτά που συνέστηνε ο προφήτης, όπως να κάνει ή να κάνουν οι άνθρωποι γρήγορα εφτάρ, δηλαδή όταν τελειώνει η νηστεία την ημέρα εκείνη, να κάνει και εφτάρ και να καθυστερήσει το σεχόρ του, γιατί αυτό είναι μια ευλογία, όπως είσαι ο προφήτης. Είπε η όμμα, ο προφήτης δηλαδή είπε, η όμμα μου ζει πάντα σε καλό εφόσον κάνουν εφτάρ γρήγορα και καθυστερούν το σεχόρ τους. Πρέπει να μην σπαταλήσουμε το φαΐ, το ποτό, είπε ο προφήτης, είπε, ο Αλλάχ είπε επίσης στο Κοράνι, να τρώτε και να πίνετε και να μην κάνετε σπατάλι, διότι ο Αλλάχ δεν αγαπάει το σπάταλος. Είπε ο προφήτης, το χειρότερο που κάνει ένας άνθρωπος είναι να γεμίσει την κοιλιά του με τροφή. Αν είναι ανάγκη, τότε να τρώει ο άνθρωπος όσο χρειάζεται, και να κάνει το ανά ένα τρίτο. Ένα τρίτο για τροφή, ένα τρίτο για το ποτό και ένα άλλο τρίτο για την αναπνοή του. Το καλύτερο είναι να κατανοήσουν και να αισθάνονται οι πλούσιοι τις ανάγκες των φτωχών κατά το μήνα αυτού. Το Ραμαζάν είναι ο μήνας της γενναιοδορίας και των καλών πράξεων. Είναι ο μήνας του ήλιος, της ιδιότητας και της καλής αντιμετώπιση των ορφανών, των φτωχών, των χειρών και της αλληλεγγύης. Είναι ο μήνας που γίνονται καλές πράξεις που χαροποιούν τους φτωχούς ανθρώπους. Αυτό έκανε επίσης ο προφήτης. Την ειρήνη και την ευλογία του Αλλά να έχει. Έτσι όπως αφηγήθηκε ο Ιμνα Αμπάς, την ευλογία του Αλλά να έχει, και λέγοντας ο προφήτης ήταν ο πιο γενναιόδωρος άνθρωπος και ήταν ακόμα πιο γενναιόδωρος το μήνα του Ραμαζανιού, όταν συναντούσε τον Γαβριήλ, συναντούσε το μήνα του Ραμαζανιού κάθε νύχτα για να μελετήσει μαζί, να μελετήσουν μαζί το Κοράνι. Ο προφήτης ήταν ο πιο γενναιόδωρος από όλους. Πρέπει ο Μουσουλμάνος να νοιάζεται να κάνει περισσότερες καλές πράξεις της λατρείας, δηλαδή το όπως η ανάγνωση του Κορανίου, ο συλλογισμός και του νοήματος και του νοήματος δηλαδή του Κορανίου, και να κάνει και νυχτερινή προσευχή. Ο προφήτης είπε, όποιος τακτικά κάνει προσευχές τακτικά κατά τη διάρκεια της νύχτας, κατά τη διάρκεια δηλαδή του μηνός αυτού, μη πίστη και προσδοκία της ανταμοιβής του Αλλά, θα το συγχωρεθούν οι προηγούμενες και οι επόμενες αμαρτίες του. Η Άισα αφηγήθηκε ότι ο προφήτης του Αλλά βγήκε μία νύχτα για να προσευχηθεί και προσευχήθηκαν μαζί του η σύντροφή του, και έκανα αυτό τη δεύτερη μέρα, και τη δεύτερη μέρα κουβεντίασαν η σύντροφή του αυτή την πράξη και προσευχήθηκαν μαζί του, έκανε και τρίτη μέρα. Την τέταρτη μέρα όμως ο προφήτης έρθε τη χραυγή,
λέγοντας στους συντρόφους του, δεν ήθελα να το κάνω τακτικά για να μην σας επιβληθεί και να μην μπορέσετε μετά να ανταποκριθείτε. Για να υπερασπιστούν το έδαφος, τη θρησκεία, δηλαδή ήταν, οι μουσουλμάνοι ήταν τότε αποφασισμένοι να υπερασπιστούν τα εδάφη τους, τη θρησκεία τους, την χώρα τους, την τιμή τους. Αυτό έχει καλό ηθικό για όποιον σκέφτεται να επιτεθεί στην Αίγυπτο. Δηλαδή, όπως σκέφτεται να κάνει εχθρική επίθεση στην Αίγυπτο, θα πρέπει να αναθεωρήσει την απόφασή του. Πρέπει να έχουμε μέσα μας το πνεύμα του Ραμαζανίου για να πραγματοποιήσουμε τις νίκες σε όλους τους τομείς της ζωής μας. Για να επιτύχουμε την νίκη, την δικαιοσύνη και την προστασία του έδαφος, την τιμή της, και την αξιοπρέπεια. Έτσι ώστε η κοινωνία να ξανααποκτήσει την θέση της και το κύρος της μεταξύ των άλλων εθνών και λαών. Υποτίθεται ότι πρέπει να επιτύχει, να επιτυπηχθεί με την συγκέντρωση των τάξεων, την ενωμένη απόφαση, την ένωση γύρω από τον ίδιο στόχο, αναπτύσσοντας μεγαλύτερη προσπάθεια, δουλειά και να κάνουν οι πιστοί καλό πράξη, με καλή πράξη σε όλους τους ανθρώπους. Ο Αλλά να μας ευλογήσει το μήνες αυτό, το Σαββάν δηλαδή, και να μας δώσει την δυνατότητα να νεστέψουμε το μήνα του Ραμαζανίου και να δεχτεί ο Θεός από μας τις καλές μας πράξεις. Αμήν.